Πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό ενός γεωπόνου στην Καλαμάτα, παίκτησε ένας 21 ετών άνδρας από την Αθήνα, ο οποίο είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του στις 29 Σεπτεμβρίου, παριστάνοντα τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο που τάχα ήθελε να κάνει αγορές από αυτόν ο Μαϊμού Δήμαρχο, ισχυρίστηκε στον ανυποψία στο επαγγελματία ότι ο Δήμο Καλαμάτα ενδιαφερόταν να παραγγείλει και να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δέντρα και άλλα γεωργικά προϊόντα και τον έπεισε να του δώσει όχι μόνο τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο υποτίθεται ότι θα κατέβαλε χρήματα, αλλά και τον προσωρινό κωδικό ασφαλεία που εστάλει στο κινητό του τηλέφωνο μέσω Viber. Με τον τρόπο αυτό, ο άντρα κατάφερε να μεταφέρει από τον τραπεζικό λογαριασμό του Γεωπόνου σε άλλο λογαριασμό το ποσό των 4.900 ευρώ. Η ασφάλεια ξεχνίασε την υπόθεση και ο δράστη ταυτοποιήθηκε σε βάρο του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και υποβλήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών καλαμάτα. Οι επαγγελματίε κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, αφού δυστυχώ τα περιστατικά αυτά είναι σχεδόν καθημερινά. Έχουμε καθημερινά. ο κόσμο αρχίζεται Πλέον βέβαια και εκπαιδεύεται ότι μια τηλεφωνική συνομιλία μπορεί να είναι και απάτη. Ε, Απλώ ευχηθούμε την προσοχή σε όλου του συναδέλφου να προσέχουν ιδιαιτέρω και να μην απαντούν αμέσω ή να μην δίνουν τουλάχιστον στοιχεία τα οποία αφορούν του κωδικού τη τραπέζη. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, ο Εμπορικό Σύλλογο ενημερώνει διαρκώ του επαγγελματίε. Εμεί, σαν Εμπορικό Σύλλογο, στέλνουμε email κάθε φορά που αντιλαμβανόμαστε κάποιο, κάτι τέτοιο και προειδοποιούμε τους συναδέλφους ώστε να ελέγξουν τις κάμερες τους αν όντω καταγράφουν, τους συναγερμούς τους αν όντω δουλεύουν, οπότε να είναι προετοιμασμένοι για τέτοια περιστατικά, γιατί συνεχώς ακούμε και δυστυχώς ακούμε ακόμα και στο κέντρο της Καλαμάτας, δηλαδή εδώ και συναριστωμένους, ότι υπάρχουν τέτοια περιστατικά κλοπών. Και επίσης προσπαθούμε όσο μπορούμε να τους ενημερώσουμε σχετικά με τις διαδικτυακές ή τις τηλεφωνικές απάτες, ώστε να είναι περισσότερο καλυμμένοι. Δηλαδή, όταν κάποιο μα πάρει τηλέφωνο, δεν χρειάζεται αμέσω να δώσουμε τα στοιχεία μα ή αυτό που γίνεται συχνά με το μα λένε θα σα κάνουμε μια κατάθεση σε αυτό το λογαριασμό και χρειαζόμαστε ας πούμε, μια επιβεβαίωση από το Viber. Δεν χρειάζεται καμία επιβεβαίωση μέσω του Viber. Είναι μια κοινή τακτική αυτή. Οπότε δεν χρειάζεται να δώσουν κανένα απολύτω στοιχείο και αν θέλουν να γίνει κάποια πληρωμή, μόνο το IBAN, τίποτα άλλο από εκεί και έπειτα. Αυτό το λέμε συνεχώς, στέλνουμε ενημερωτικά email. Καλό είναι ο κόσμος και, και οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή που δυσκολεύονται όλες οι επιχειρήσεις να προσέχουν για να μην έχουν και από εκεί απώλειες. Χαρακτηριστικέ άλλωστε είναι και οι συμβουλέ τη αστυνομία. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι η τράπεζα δεν θα μα ζητήσει ποτέ από μήνυμα είτε από τηλέφωνο του προσωπικού μα κωδικού. Ε, γι' αυτό και δεν του αποκαλύπτουμε. Είμαστε πολύ προσεκτικοί.